καρκίνος του προστάτη. Μια ασθένεια που επηρεάζει εκτός από τη σωματική υγεία του άνδρα και την ψυχολογία του. Ποιες είναι οι μορφές του, ποια τα συμπτώματα, αλλά και ποιες είναι οι νέες τεχνικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του, σήμερα στην εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη σύγχρονη εποχή, η ασθένεια του καρκίνου χτυπάει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες. Ενώ στις γυναίκες προσβάλλει κυρίως τον καρκίνο του μαστού, στους άντρες η πιο συχνή μορφή καρκίνου μετά από αυτή του πνεύμονα είναι ο καρκίνος του προστάτη. Ένας καρκίνος όμως, ο οποίος μπορεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει βάσει όλων εκείνων των μέτρων που μπορεί να λάβει ο γιατρός, προκειμένου να φτάσει σε ένα ασφαλές και πολύ ακριβές συμπέρασμα. Κοντά μας λοιπόν για το θέμα αυτό έχουμε τον δόκτορα Ανδρέα Ανδρέου, χειρουργό ορολόγο, ο οποίος έχει σπουδές στο Παρίσι αλλά και ειδίκευση εκεί στο θέμα αυτό, για να μιλήσουμε για τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης του. Καλώς ήρθατε. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατρέ, πρόκειται λοιπόν για μια ασθένεια η οποία είναι πολύ συχνή στους άντρες και μάλιστα μπορεί να τους προσβάλλει και ψυχολογικά και σωματικά, δεδομένου ότι επηρεάζει και τη συντηρητική τους λειτουργία. Σίγουρα. Ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον άνδρα, γιατί πέραν από τη σεξουαλική του λειτουργία επηρεάζει και την αναπαραγωγή του. Τώρα, το ερώτημα βεβαίως όμως είναι, γιατρέ, πότε κανείς μπορεί να αντιληφθεί ότι πάσχει από καρκίνο, υπάρχει δηλαδή κάποιο σύμπτωμα ή κάτι που μπορεί να του χτυπήσει το καμπανάκι? Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια ύπουλη πάθηση, γιατί είναι ασυμπτωματικός. Δηλαδή, δεν έχουμε απολύτως κανένα σύμπτωμα, ενώ ο καρκίνος μπορεί να υπάρχει. Άρα, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει κάποια φορά στον ουρολόγο σε μεγάλη ηλικία, μπορεί να πάει μετά από τα 50, και ξαφνικά να διαγνωστεί ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη, δεν θα έχει ποτέ παρουσιάσει έστω την παραμικρή ενόχληση? Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να έχουμε ενοχλήσεις. Mm-hmm. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προτείνουμε στους ασθενείς άνω των 50 ετών να προχωρούν στην πρόληψη του καρκίνου επισκεπτόμενοι τον ουρολόγο τους και κάνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις. Πάμε όμως, γιατρέ, τώρα να δούμε ένα ειδικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τον καρκίνο του προστάτη, για να κατανοήσουμε τη συχνότητά του αλλά και ποια άτομα μπορεί να προσβληθούν. Στην Ελλάδα έχουμε 5.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη κάθε χρόνο και κατά μέσο όρο η ηλικία εμφάνισης είναι τα 66 χρόνια. Η νόσος αυτή στα αρχικά στάδια δεν δίνει συμπτώματα και έτσι εξελίσσεται αργά. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία εμφάνισης καρκίνου του προστάτη αφορά άνδρες άνω των 50 ετών, συνιστάται από ουρολόγους από αυτή την ηλικία να διενεργείται ετήσιος έλεγχος του PSA στο αίμα. Το αυξημένο PSA δεν έχει ως αποκλειστική αιτία την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, αλλά και άλλες καλοήθεις παθήσεις. Ωστόσο, απαιτείται άμεση επίσκεψη στον ουρολόγο προκειμένου ο ασθενής να ελεγχθεί. Σε αντίθεση με άλλες μορφές καρκίνου, στις οποίες δεν έχει επιβεβαιωμένα διαπιστωθεί κληρονομικός συσχετισμός, για τον καρκίνο του προστάτη έχει εξακριβωθεί οικογενειακή προδιάθεση. Οι άνδρες με πατέρα ή αδερφό που εμφάνισαν καρκίνο του προστάτη, οποιουδήποτε σταδίου, έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης και γι' αυτό θα πρέπει να επισκεφθούν εγκαίρως τον ουρολόγο προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο ασφαλούς ελέγχου. Σε προχωρημένα στάδια, ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται με διαταραχή της λειτουργίας της κύστης με συμπτώματα όπως συχνοουρία, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, πόνος κατά την ούρηση, διαγεκομένη ροή ούρων, νυκτοουρία ή αιματουρία. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής άμεσα θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια από ειδικό ουρολόγο, ο οποίος θα προχωρήσει σε σειρά εξετάσεων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Γιατρέ, από ό,τι είδαμε στο ρεπορτάζ, 5.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και πολύ περισσότερο η κληρονομικότητα που μπορεί να σχετίζεται με τον καρκίνο προστάτη με κάποιον από τους προγόνους. Σήμερα βρίσκουμε πλέον τον καρκίνο του προστάτη πολύ συχνά. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι ψάχνουμε περισσότερο τον καρκίνο του προστάτη, γιατί προτείνουμε στους ασθενείς να κάνουν την πρόληψη. Οπότε βλέπουμε τους ασθενείς νωρίτερα, προχωρούμε στις εξετάσεις και βρίσκουμε ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να πάσχουν από καρκίνο του προστάτη.
Επίσης όμως, δεύτερος λόγος είναι ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα εργαλεία μας και όλες αυτές οι τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να φτάσουμε σε μια ακριβή διάγνωση. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ για τον ετήσιο έλεγχο του PSA, δηλαδή το ειδικό προστατικό αντιγόνο στο αίμα. Πείτε μου λίγο δύο λόγια περισσότερα για αυτό, για να καταλάβουμε λιγάκι πώς εντοπίζεται ο καρκίνος του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια πάθηση που εντοπίζεται με δύο τρόπους. Και αυτοί είναι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούμε και για την πρόληψη. Είναι μια απλή αιματολογική εξέταση που ονομάζεται PSA, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, την οποία μπορούμε να κάνουμε με πολύ εύκολο τρόπο σε οποιοδήποτε εργαστήριο και το αποτέλεσμά της θα μας δείξει αν είμαστε μέσα στα όρια εκείνα τα οποία θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό, δηλαδή κάτω του 4 ή όχι. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει πέρα από αυτό το στατιστικό μέγεθος, αν δηλαδή είμαστε κάτω του 4, και ποια είναι η εξέλιξη του PSA, αν δηλαδή έχει τάση να αυξάνει ή όχι. Επίσης, αυτό που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διάγνωση είναι και η κλινική εξέταση του ουρολόγου, η οποία παρά την εξέλιξη της επιστήμης παραμένει πάρα πολύ βασική και χρήσιμη. Η οποία είναι? Η δαχτυλική εξέταση του προστάτη, την οποία κακώς φοβούνται και δεν πραγματοποιούν πολλοί ασθενείς. Ξέρετε, είναι και λίγο, να το πω έτσι, ένα θέμα ταμπού για τον άντρα. Η κλινική βεβαίως αυτή η εξέταση μπορεί να αποδώσει καρπούς δεδομένου ότι μιλάμε για την υγεία, αλλά για κάποιους ανθρώπους δεν πάει να είναι ένα θέμα ταμπού. Σίγουρα. Είναι μια όχι πολύ εύκολη στιγμή, η οποία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να μας σώσει από πολύ σημαντικά προβλήματα, γιατί υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και έχουν PSA 1, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά η ένδειξη και η απόδειξη του καρκίνου οφείλεται και ξεκινάει από την δαχτυλική εξέταση. Άρα από εκεί κατανοεί ο ειδικός γιατρός ποια είναι η εξέλιξη της νόσου κυρίως και αν υπάρχει βέβαια. Και έτσι θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η βιοψία για να διευκρινίσουμε αν όντως υπάρχει ή όχι καρκίνωμα. Αναφερθήκατε ακριβώς στο επόμενό μου ερώτημα για τη βιοψία. Μέχρι σήμερα λοιπόν πώς γινόταν αυτή και τι αλλάζει σήμερα? Η βιοψία του προστάτη ξεκίνησε παλιότερα με έναν πολύ απλό τρόπο, όπου κάνοντας τη δαχτυλική εξέταση, δίπλα από το δάχτυλο βάζαμε και μία βελόνη και παίρναμε τις βιοψίες. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε τον προστάτη. Τυφλά όμως. Τελείως τυφλά. Mm-hmm. Από αυτό το στάδιο έχουμε προχωρήσει σήμερα πάρα πολύ μακριά. Περάσαμε από ένα διάμεσο στάδιο όπου χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο, τον διορθικό υπέρηχο, για να απεικονίσουμε τον προστάτη και να ξέρουμε από ποια σημεία παίρνουμε τις βιοψίες. Ένα ακόμα στάδιο παραπέρα ήταν η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας σαν πρώτο βήμα πριν τη βιοψία, για να απεικονίσουμε τον προστάτη, να δούμε αν υπάρχουν ενδεχόμενες βλάβες και μετά, έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις εικόνες, να πάρουμε βιοψίες από τις περιοχές τις οποίες θυμόμαστε ότι μάλλον εκεί υπήρχε κάποια βλάβη. Και φτάνουμε σήμερα στην πιο εξελιγμένη μορφή βιοψίας, την οποία ονομάζουμε fusion βιοψία προστάτη. Δηλαδή, στα απλά ελληνικά να το πω έτσι. Είναι μια τεχνική σύνδεξης των εικόνων της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερηχογραφήματος που κάνουμε την ώρα της βιοψίας, έτσι ώστε οι βλάβες οι οποίες έχουν προσημειωθεί στην μαγνητική τομογραφία την οποία περνούμε στο μηχάνημα από όπου γίνεται η βιοψία, και βλέποντας την εικόνα του υπερηχογραφήματος ζωντανά την ώρα που γίνεται το χειρουργείο, να μπορέσουμε να στοχεύσουμε με ακρίβεια χιλιοστού αυτή την υποτιθέμενη βλάβη. Αυτό το οποίο αναφερθήκατε τώρα είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε και στο βίντεο. Δηλαδή, οι γιατροί παίρνουν τις μαγνητικές τομογραφίες και τις εφαρμόζουν πάνω στο μηχάνημα προκειμένου να έχουν μια πλήρη απεικόνιση του προστάτη. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Απλά πρέπει να γίνει συνήθεια στους συναδέλφους ουρολόγους και μετέπειτα στους ασθενείς. Η μαγνητική τομογραφία πλέον είναι το πρώτο βήμα πριν τη βιοψία του προστάτη. Είναι αυτή η οποία θα καθορίσει τη συνέχεια. Αφού λοιπόν πραγματοποιηθεί η μαγνητική τομογραφία, μπορούμε τότε να προγραμματίσουμε την βιοψία, να χρησιμοποιήσουμε τις εικόνες, ούτως ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την fusion βιοψία. Μαγνητική τομογραφία, υπέρηχος, fusion βιοψία, όλα αυτά μαζί μας δίνουν λοιπόν τι ακριβώς για έναν ενδυνάμει ασθενή με καρκίνο του προστάτη.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ καλύτερη γνώση το τι συμβαίνει στον προστάτη. Mm-hmm. Ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο, λίγο μεγαλύτερο από ένα κάστανο. Ωστόσο, ο καρκίνος του προστάτη είναι πολυαιστιακός. Μπορεί δηλαδή σε οποιοδήποτε σημείο του προστάτη να έχουμε πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να το διαγνώσουμε έγκαιρα. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές τις αιστείες μπορεί να μεγαλώσουν και να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν ένα καρκίνωμα το οποίο να είναι κλινικά σημαντικό και να έχει επίπτωση στη ζωή του ασθενούς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του προστάτη και απεικονιστικά με τη μαγνητική τομογραφία αλλά και με τις βιοψίες οι οποίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ακρίβεια χιλιοστού για το προστάτη και να ξέρουμε από πού έχουν γίνει αυτές οι βιοψίες. Η διαδικασία συγκεκριμένα για την fusion βιοψία, ποια ακριβώς είναι, γιατί μας περιγράψατε εντάχει ότι παίρνουμε τις μαγνητικές τομογραφίες και τις βάζουμε πάνω στο μηχάνημα ώστε να κάνει τον έλεγχο. Λίγο πιο αναλυτικά μπορείτε να μας τα πείτε. Βεβαίως. Ο ασθενής ξεκινάει κάνοντας στο κτηνολογικό τμήμα την μαγνητική τομογραφία. Είναι μια εξέταση η οποία διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Ονομάζεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη, ναι, γιατί είναι μια εξειδικευμένη εξέταση για το προστάτη με ειδικό πρωτόκολλο, όπου γίνεται χορήγηση ενός σκιαστικού από τη φλέβα του ασθενούς, μια ειδική φαρμακευτική ουσία, η οποία βοηθάει ώστε να δούμε την απεικόνιση που χρειαζόμαστε στον προστάτη. Ναι. Τα καρκινικά κύτταρα, ανάλογα με την επιθετικότητά τους, μπορούν να προσλαμβάνουν και να αποβάλουν αυτή την ουσία με διαφορετικό τρόπο και ταχύτητα. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν στο να έχουμε την πετυχημένη εξέταση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας. Mm-hmm. Στη συνέχεια, οι εικόνες αυτές εισάγονται στον υπολογιστή, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε την βιοψία. Βλέποντας τις εικόνες, ο ουρολόγος σημειώνει ποιες είναι οι πιθανές βλάβες, mm-hmm, τις οποίες βλέπουμε στη μαγνητική τομογραφία. Αυτές οι βλάβες στην συνέχεια απεικονίζονται την ώρα της βιοψίας επάνω στο υπερηχογράφημα, έτσι ώστε να μπορούμε να στοχεύσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια συγκεκριμένες βλάβες, αλλά και το υπόλοιπο του προστάτη, γιατί σκοπός δεν είναι να πάρουμε βιοψία μόνο από τη συγκεκριμένη περιοχή, mm-hmm, αλλά να κάνουμε και μια πλήρη σκήνωση του προστάτη. Οπότε λοιπόν αυτό μας δίνει μια πλήρη και ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει στον προστάτη και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τι ακριβώς, μόνο ένα σημείο του καρκίνου ή μπορεί να έχουμε και άλλες πηγές όπου γίνεται η βιοψία και να υπάρχουν αιστείες, να το πω έτσι, του καρκίνου. Όπως είπαμε, ο καρκίνος είναι πολύ εστιακός. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να έχουμε τη διάγνωση, την επιθετικότητα, η οποία εκφράζεται στην κλίμακα Gleason, που είναι μια κλίμακα από το 4 έως το 10, με το 10 να είναι το πιο επιθετικό καρκίνωμα. Και βλέπουμε και το μέγεθος του καρκινώματος, ανάλογα με τα χιλιοστά της θετικής βιοψίας σε κάθε σημείο του προστάτη. Έτσι αναγνωρίζουμε ποιο είναι το σημείο εκείνο όπου το καρκίνωμα είναι κλινικά σημαντικό και χρήζει θεραπείας. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά λιγάκι τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου fusion του προστάτη. Έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση με σύνδεξη εικόνων μαγνητικής MRI στην οποία αναφερθήκαμε. Διασφάλιση της μείωσης πιθανότητας να αγνοηθεί υπάρχουν καρκίνος. Να μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι αυτό. Πώς ακριβώς διασφαλίζεται λοιπόν η πιθανότητα να αγνοηθεί ότι υπάρχουν καρκίνος? Είναι η βοήθεια που μας παρέχει η νέα τεχνολογία, κυρίως η μαγνητική τομογραφία, αλλά και η δυνατότητα να έχουμε μια απεικόνιση των βιοψιών που έχουμε πάρει σε μια κόλλα χαρτί. Ξέρουμε δηλαδή ότι όλα τα σημεία του προστάτη έχουν διερευνηθεί. Οπότε είναι αδύνατον να μας ξεφύγει κλινικά σημαντικός καρκίνος, γιατί ξέρουμε ότι κάθε λοβός του προστάτη, κάθε σημείο του προστάτη έχει διερευνηθεί. Μάλιστα. Ακριβής πλοήγηση σε ύποπτες περιοχές του προστάτη, ώστε να εντοπίσουμε τι, δηλαδή μπορούμε να επιστρέψουμε στο σημείο από που κάναμε τη βιοψία με ακρίβεια χιλιοστού? Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί στην πρώτη βιοψία που έγινε με fusion ή όχι να μην έχει βρεθεί καρκίνωμα, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την ανάλυση το τι έχει προηγηθεί, μπορούμε να επιστρέψουμε στην ίδια περιοχή και να ξέρουμε από πού πάρθηκαν οι βιοψίες, αν έχει κάποιο σημείο όπου
Έχει γίνει διερεύνηση ατελώς από άλλη βιοψία προηγούμενης τεχνολογίας και έτσι να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Το τέταρτο σημείο στο οποίο μάλιστα θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο είναι και η διασφάλιση ενεργούς παρακολούθησης με μη κλινικά σημαντικό καρκίνωμα. Κρατήστε λιγάκι την ενεργό παρακολούθηση γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συναντήσουμε και παρακάτω και είναι πολύ κέριο για την μετέπειτα φάση που θα είναι και η θεραπεία, η αντιμετώπιση. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν καρκινώματα τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος, εντοπισμένα στον προστάτη, μικρής ή χαμηλής επιθετικότητας, τα οποία πολύ πιθανόν να μην εξελιχθούν ποτέ. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τρόπους να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς. Με όλα τα μέσα λοιπόν που μας παρέχει πλέον η ειδικότητά μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητα υποψήφοι για μια ριζική θεραπεία αφαίρεσης του προστάτη. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να είμαστε ασφαλείς με τους ασθενείς αυτούς, οι οποίοι ας μην ξεχνάμε παρουσιάζουν ένα ογκολογικό πρόβλημα, είναι να τους παρακολουθούμε με την fusion βιοψία. Η ενεργός παρακολούθηση σημαίνει ότι έχω ένα καρκίνωμα, αλλά αναβάλω την θεραπεία γιατί περιμένω ότι αυτό δεν πρόκειται τα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί. Για να αποφύγουμε όμως κακοτοπιές και να μην έχουμε πρόβλημα με ασθενείς οι οποίοι το ογκολογικό τους πρόβλημα μας προσπερνάει και τελικά γίνεται σημαντικό πρόβλημα υγείας, χρησιμοποιούμε τη fusion βιοψία για να επανελέγχουμε το σημείο που βρέθηκε το καρκίνωμα και να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή αν όντως αυτό παραμένει μικρό το πρόβλημα ή αν έχει προχωρήσει και πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς σε άλλες θεραπευτικές επιλογές. Μάλιστα. Ενεργής λοιπόν παρακολούθηση είναι ίσως το κλειδί και ένα μεταβατικό στάδιο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας νόσου όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη. Εξασφάλιση επιτυχημένης διάγνωσης σε δεύτερη ή τρίτη βιοψία. Άρα έχουμε πολλαπλές βιοψίες με τον τρόπο αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βιοψίες γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα στην πρόληψη όπως αυξημένο PSA ή θετική δαχτυλική εξέταση όπου υποπτευόμαστε την ύπαρξη καρκίνου, το οποίο όμως δεν βρέθηκε. Σε αυτή την περίπτωση η fusion βιοψία βοηθάει στο να κάνουμε την διάγνωση και να μην επιτρέψουμε στον καρκίνο να προχωρήσει χωρίς να έχει διαγνωστεί νωρίτερα. Τέλος, δυνατότητες εντοπισμένης θεραπείας, NanoKnife και HIFU. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καινούριο κεφάλαιο στην ειδικότητά μας. Θα το συζητήσουμε. Είναι πλέον η ουρολογία εξελίσσεται πάρα πολύ, όπως και οι θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη. Είναι ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στο εξωτερικό και περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις και στην Ελλάδα. Αυτό που δεν συζητήσαμε όμως, γιατρέ, είναι το πόσο διαρκεί μια βιοψία fusion και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να υποβληθεί ένας ενδυνάμει ασθενής αυτή. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο ασθενής να είναι νηστικός, γιατί προτιμούμε η διαδικασία να γίνει με χρήση μέθης, δηλαδή να ζαλίσουμε λίγο τον ασθενή ούτως ώστε να μην νιώσει άβολα κατά τη διάρκεια της βιοψίας. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια ο ασθενής παρακολουθείται για μία ή δύο ώρες μέχρι να επανέλθει πλήρως και επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν έχει απολύτως κανέναν πόνο, ούτε επιπλοκές. Αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει λίγο αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα μετά τη βιοψία. Κάποιες φορές, λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων, μπορεί ο ασθενής να κάνει πυρετό, αλλά όλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο και με την πρόληψη. Αφού λοιπόν κάνουμε τη διάγνωση, είναι πολύ σημαντικό το να προχωρήσουμε στην κατάλληλη αντιμετώπιση της νόσου. Και από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες εξελίξεις κάνουν λόγο για κάποιες θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη χειρουργική. Πόσο αποτελεσματικές όμως είναι αυτές και πότε μπορεί κανείς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση? Όπως είπαμε, ο καρκίνος του προστάτη είναι μια πάθηση που μπορεί να έχει πολλές πλευρές. Μπορεί να είναι λίγο επιθετικός και να μην επηρεάσει ποτέ τη ζωή του ανθρώπου, χωρίς να κάνει καμία θεραπεία. Μπορεί όμως να εξελιχθεί, να γίνει επιθετικός και να καταλήξει σε μεταστάσεις. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε
τους καρκίνους, ποιοι θα είναι επιθετικοί, ποιοι θα εξελιχθούν και ποιοι όχι. Mm-hmm. Πλέον η ειδικότητά μας έχει εξελιχθεί. Έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι είχαμε πριν 10 χρόνια. Και για το λόγο αυτό σκοπεύουμε οι ουρολόγοι και στοχεύουμε να μην προχωράμε σε υπερθεραπεία. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει μικρό καρκίνωμα, όχι επιθετικό, mm-hmm. του προτείνουμε σαν πρώτη mm-hmm. επιλογή την ενεργό παρακολούθηση, για την οποία συζητούσαμε. Άρα, δεν του δίνουμε φαρμακευτική αγωγή, δεν προχωρούμε σε χειρουργική επέμβαση, παρά μόνο τον παρακολουθούμε, ενεργά όμως. Δηλαδή, πέρα από το PSA και τη μαγνητική τομογραφία, mm-hmm. διενεργούμε και βιοψίες μία φορά το χρόνο, για να ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι στην φυσική εξέλιξη του καρκινώματος. Με τη μέθοδο Fusion. Το ιδανικό είναι με τη μέθοδο Fusion από τη στιγμή που την έχουμε πλέον στα χέρια μας. Αυτή λοιπόν είναι μία επιλογή για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν όχι επιθετικά καρκινώματα. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως δεν είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην τακτική αυτή και αναγκαστικά πρέπει να προτείνουμε μία πιο ριζική θεραπευτική λύση για τον ασθενή. Όταν λέτε ριζική θεραπευτική λύση, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, η ριζική προστατεκτομή πλέον γίνεται επιλογή ή μονόδρομος? Πολλές φορές για τους ασθενείς η ριζική προστατεκτομή είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Είναι, όπως το λέει και το όνομά της, μία ριζική θεραπεία προκειμένου να προσφέρουμε την πλήρη ίαση στον ασθενή. Οι ριζικές θεραπείες είναι δύο ειδών. Είτε χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης του προστάτη, δηλαδή η ριζική προστατεκτομή, είτε οι ακτινοβολίες. Θα μιλήσουμε για την ριζική προστατεκτομή που αφορά την ειδικότητά μας, η οποία είναι μία επέμβαση η οποία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε από την ανοιχτή χειρουργική, την κλασική μέθοδο με μία μεγάλη τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς, και έχουμε φτάσει μέχρι την ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Όταν λέτε ρομποτική ριζική προστατεκτομή, πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει το ρομπότ στην προκειμένη περίπτωση για να κάνουμε μία επέμβαση που θα είναι πετυχημένη, αποτελεσματική και ακριβής? Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci είναι ένα εξαιρετικό χειρουργικό εργαλείο. Επιμένω σε αυτόν τον όρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά τον χειρουργό να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δεν τον αντικαθιστά. Σε καμία περίπτωση. Ο κύριος υπεύθυνος για την εξέλιξη της επέμβασης είναι mm-hmm. και θα είναι πάντα ο χειρουργός. Είναι αυτό το μηχάνημα το οποίο παρακολουθούμε τώρα στο βίντεο. Ένα μηχάνημα πολύπλοκο με πάρα πολλούς μεταλλικούς βραχίονες και θέλω να μου εξηγήσετε λοιπόν, μηχάνημα Da Vinci, ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Τι γίνεται, τι συμβαίνει? Το μηχάνημα που βλέπουμε αποτελείται από τρία κομμάτια. Πρώτον είναι η κονσόλα του χειρουργού. Εκεί που θα καθίσει αναπαυτικά ο χειρουργός, θα δει μέσα στην οπτική την τρισδιάστατη, έτσι ώστε να έχει μια καλή απεικόνιση του εσωτερικού του σώματος του ασθενούς. Σε αυτή την κονσόλα υπάρχουν και τα χειριστήρια, τα οποία με τα δάχτυλά του ο χειρουργός θα κινήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κινήσεις του αυτές να μεταφερθούν δίπλα στους βραχίονες του ρομπότ, όπου είναι συνδεδεμένα τα εργαλεία και με τα οποία θα εκτελεστεί η χειρουργική επέμβαση. Οι βραχίονες λοιπόν είναι τοποθετημένοι επάνω από τον ασθενή και δίπλα στον βοηθό του χειρουργού. Και επίσης υπάρχει και ο λαπαροσκοπικός πύργος, όπου μπορεί να παρακολουθεί την επέμβαση ο βοηθός του χειρουργού και υπάρχουν και κάποια συμπληρωματικά εξαρτήματα χρήσιμα για την επέμβαση. Γιατρέ, για του λόγου του αληθές, για να καταλάβουμε λοιπόν την ακρίβεια με την οποία λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, βλέπουμε και το σχετικό βίντεο εδώ στην οθόνη μας, όπου δύο βραχίονες διπλώνουν ένα χαρτάκι οριγκάμι με απόλυτη ακρίβεια και μάλιστα σε πολύ μικρές διαστάσεις, μιας και βλέπουμε μετά το κέρμα. Είναι ακριβώς η ακρίβεια για την οποία μιλούσαμε, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη των επεμβάσεων και εδώ είναι η απόδειξη. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί ρομποτική και όχι παραδοσιακή ριζική προστατεκτομή? Η διαφορά ανάμεσα στην ανοιχτή και τη ρομποτική χειρουργική είναι τεράστια. Πρέπει να έχει δει κανείς τους ασθενείς την επόμενη μέρα του χειρουργείου για να καταλάβει ακριβώς γιατί mm-hmm. μιλάμε. Δύο προβλήματα κυρίως είναι αυτά τα οποία αντιμετώπιζαν οι ασθενείς με αυτή την επέμβαση, η οποία θυμίζω ότι είναι εξαιρετικά βαρία επέμβαση, θεωρείται ακροτηριαστική mm-hmm. Και δημιουργούσε λοιπόν το θέμα της ακράτειας και το θέμα της θετικής δυσλειτουργίας. Όσον αφορά την ανοιχτή επέμβαση, το 30% περίπου των ασθενών
εμφάνιζαν ακράτεια, μόνιμη ακράτεια σε όλη τους τη ζωή. Mm-hmm. Αυτό πλέον έχει διαφοροποιηθεί πλήρως. Με τη ρομποτική χειρουργική το 95% των ασθενών είναι τελείως εγκρατής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φοράνε καμία προστασία ούτε πάνω μετά το χειρουργείο. Τα στατιστικά αυτά διευκρινίζω ότι βγαίνουν στο εξάμηνο. Ήδη όμως από τις πρώτες 2 με 3 εβδομάδες οι ασθενείς περνούν στη φάση όπου χρειάζονται μόνο ένα μικρό γυναικείο σερβιετάκι για να προστατεύουν το εσώρουχο. Φεύγουν δηλαδή μόνο κάποιες σταγόνες. Από αυτούς μάλιστα το 30% των ασθενών είναι τελείως εγκρατής από την πρώτη ημέρα αφαίρεσης του καθετήρα, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε ποτέ. Άρα είναι επαναστατική αυτή η μέθοδος. Έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ στο θέμα της εγκράτειας και θυμίζω ότι η εγκράτεια είναι το πρόβλημα το οποίο θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γιατί μπορεί εμείς να τους δώσουμε όλα τα χρόνια ζωής τους, είτε με την ανοιχτή επέμβαση είτε με τη ρομποτική. Ωστόσο, ο ασθενής ο οποίος θα φορά πάνες σε όλη του τη ζωή θα είναι ένας δυστυχής ασθενής. Προφανώς. Δεν θα περνάει καλά. Mm-hmm. Δεν θα νιώθει ότι γιατρεύτηκε από το πρόβλημά του. Θα βλέπει μόνο ότι χρειάζεται μια προστασία που τον περιορίζει πάρα πολύ στις καθημερινές δραστηριότητες. Εκτός βέβαια την ακράτεια, για έναν άντρα είναι πάρα πολύ σημαντική η αισθητική λειτουργία. Με την ρομποτική λοιπόν ριζική προστατεκτομή, ο άντρας αυτός μπορεί να είναι ενεργός σεξουαλικά. Ναι, μπορεί να είναι ενεργός. Είναι γεγονός. Ωστόσο, πρέπει να ξεχωρίσουμε την ηθική και το μάρκετινγκ. Mm-hmm. Η ρομποτική χειρουργική έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βελτιώσουμε τα ποσοστά εκείνα των ασθενών που μπορούν να έχουν αισθητική λειτουργία και επαφές χωρίς φαρμακευτικά βοηθήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, όταν έχουμε έναν ασθενή νέο με φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία και ένα καρκίνωμα τέτοιο το οποίο να μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή, όπου θα διατηρήσουμε τα αγκιονευρώδη δεμάτια, αυτή είναι λίγο τεχνική όρη. Τα αγκία, δηλαδή, είναι τα αγκία και τα νεύρα τα οποία ακριβώς σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν γνωρίζουμε απόλυτα την φυσιοπαθολογία, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό η στήση οφείλεται σε αυτά τα αγκία και τα νεύρα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μπορέσουμε και τα διατηρήσουμε, ο όγκος μας επιτρέψει και τα διατηρήσουμε, τότε οι πιθανότητες να έχουμε στήση χωρίς φάρμακα μπορούν να φτάσουν και το 70%. Ίσως και λίγο παραπάνω. Αρκετά υψηλό. Είναι ένα καλό ποσοστό. Mm-hmm. Δεν είναι 100%. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε αυτό στους ασθενείς. Μπορεί για το συγκεκριμένο ασθενή να είναι 100%. Αλλά ο μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 70%. Άρα εξαρτάται και πάλι από την περίπτωση. Ακριβώς. Mm-hmm. Όμως αντίστοιχα στην ανοιχτή επέμβαση αυτό ήταν κάτω από 30%. Και μιλάμε για μέσους όρους. Άρα έχουμε μια μεγάλη βελτίωση των ποσοστών χωρίς φάρμακα, είτε ενδεχομένως με ένα χαπάκι, το οποίο γνωρίζουν οι ασθενείς, το οποίο μπορεί να υποβοηθήσει ελαφρώς, ούτως ώστε να ξαναβρει τη στήση του ασθενής. Σε ό,τι αφορά όμως τα ασθενώματα που μπορεί να παρατηρηθούν μετά από μια επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου στον καρκίνο του προστάτη, ποια διαφοροποίηση υπάρχει με τη ρομποτική λοιπόν χειρουργική? Τα ασθενώματα είναι το τρίτο πρόβλημα το οποίο βλέπαμε κατά τη διάρκεια των ανοιχτών επεμβάσεων, το οποίο επίσης ήταν πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση, γιατί όταν ο ασθενής παρουσιάζει στένωμα πρέπει να κάνουμε μια επανορθωτική επέμβαση για να το ανοίξουμε. Mm-hmm. Κάθε φορά που κάνουμε μια τέτοια επέμβαση πηγαίνουμε πίσω στο θέμα της εγκράτειας, δηλαδή οι ασθενείς και να ήταν εγκρατείς μπορούν τελικά να έχουν πλήρη ακράτεια. Στην ρομποτική χειρουργική τα στενώματα είναι κάτι το οποίο πλέον δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Στα χέρια μας είναι κάτω του 1% η πιθανότητα να έχουμε στένωμα. Έχουμε ξεχάσει τελείως αυτή την επιπλοκή και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα ζωή των ασθενών. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci στη ριζική προστατεκτομή. Μικρότερη αιμορραγία και σπάνια μετάγγιση του αίματος. Ναι, πλέον οι ασθενείς μας πολύ απλά δεν μεταγγίζονται. Είναι στα τελευταία 7 χρόνια θυμάμαι έναν ασθενή να έχει μεταγγιστεί και αυτός είχε προβλήματα πήξης του αίματος
Είναι τελείως διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που γινόταν παλιά, όπου χρειαζόταν τουλάχιστον δύο φιάλες αίμα. Πολλές φορές χρειαζόταν και μία μέρα ή περισσότερες νοσηλείες στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Πλέον όλα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και βεβαίως πάμε στο άλλο βασικό κομμάτι, που είναι ο χρόνος αποθεραπείας και νοσηλείας. Νοσηλεία λοιπόν μία έναντι 7 ημερών που θα έπρεπε να ισχύσουν στην ανοιχτή επέμβαση, καθώς και ταχύτερη επάνωδος στις συνήθειες δραστηριότητες 15 μέρες αντί 2 μηνών. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι ασθενείς, το 99% των ασθενών, πηγαίνουν στο σπίτι τους από την πρώτη ημέρα. Αυτό βοηθάει σε πολλά πράγματα, στην ψυχολογία του ασθενούς. Πάνω απ' όλα. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, αποφεύγουμε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Είναι διαφορετικό να μείνουμε μία μέρα στο νοσοκομείο και είναι διαφορετικό να μείνουμε μία εβδομάδα στην καλή περίπτωση. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν τον ασθενή να ξαναβρει τις δυνάμεις του, να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Όσον αφορά το κόστος για την κοινωνία, αυτό που βλέπουμε ότι σε 15 μέρες ο ασθενής είναι ικανός να επανέλθει στις δραστηριότητές του, είναι σημαντικό για την κοινωνία, γιατί θα μπορέσει να είναι ενεργός, να πάει στη δουλειά του, να συνεχίσει παράξει. Να παράγει. Βεβαίως. Ενώ αλλιώς έχουμε έναν ασθενή ο οποίος για 2 μήνες πιθανόν να είναι αποσβολωμένος στο σπίτι του, και όλο αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Το κόστος λοιπόν για την κοινωνία είναι μικρότερο χρησιμοποιώντας τη ρομποτική τεχνική για όλους αυτούς τους λόγους, και για οικονομικούς, αλλά και για τις δραστηριότητες των ασθενών, οι οποίες επανέρχονται πολύ πολύ γρηγορότερα. Τόση ώρα λοιπόν, γιατρέ, μιλήσαμε για την ριζική προστατεκτομή με την ρομποτική μέθοδο Da Vinci. Το ερώτημα όμως είναι, όταν το πρόβλημα είναι εστιασμένο σε ένα μόνο σημείο στον καρκίνο του προστάτη, τι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχουν επιλογές? Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί ήδη μιλάμε για εντοπισμένη θεραπεία. Φτάσαμε εδώ χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που μας δίνει πλέον η επιστήμη. Ξεκινούμε λοιπόν άλλη μια φορά με τη μαγνητική τομογραφία. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι εστιασμένος, ότι βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο? Είναι πρώτον η μαγνητική τομογραφία, η οποία μπορεί να απεικονίσει τον καρκίνο. Αυτό δεν το είχαμε πριν λίγα χρόνια. Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία είναι αξιόπιστη τα τελευταία 7 με 8 χρόνια. Από τη στιγμή που έχουμε τη μαγνητική τομογραφία, προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, και είναι effusion βιοψία. Η βιοψία αυτή θα μας αποδείξει ότι η απεικόνιση που έχουμε στη μαγνητική τομογραφία αντιστοιχεί όντως στο καρκίνωμα. Σωστά. Και δεν υπάρχει καρκίνωμα σε κάποιο άλλο σημείο του προστάτη. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία, την οποία θα εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε την απόδειξη ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μονοεστιακός, κατά κύριο λόγο, τώρα δευτερευόντως μπορεί να υπάρχουν και μικρότερες εστίες, ιδανικά στον ίδιο λοβό του προστάτη. Αλλά ας μιλήσουμε για την απλή περίπτωση όπου έχουμε μία εστία καρκινώματος. Τότε υπάρχει τεχνική, είναι η τεχνική HIFU, με την οποία κάνουμε εντοπισμένη θεραπεία στον καρκίνο. Ωραία. Καθώς λοιπόν μιλάμε και θα εξηγούμε τι σημαίνει αυτή η θεραπεία, βλέπουμε στο βίντεο εδώ το πώς ακριβώς εντοπίζεται και πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, Focal One, προκειμένου να χτυπήσουμε στη ρίζα του τον καρκίνο στον προστάτη. Πείτε μας λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει κατά την επέμβαση αυτή, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς τα στάδια της. Είναι κάτι πολύ απλό. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα μεγενθητικό φακό στον ήλιο, ο οποίος εστιάζει τις ακτίνες σε ένα σημείο το οποίο θα υπερθερμαθεί ή μπορεί να πάρει φωτιά. Με τον ίδιο τρόπο, το HIFU στην ουσία είναι υπέρυχη. Είναι υψηλής έντασης υπέρυχη, οι οποίοι χρησιμοποιούν έναν ακουστικό φακό, όπως είναι ο μεγενθητικός φακός, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν τους υπερύχους στο συγκεκριμένο σημείο του προστάτη, το οποίο έχει τη βλάβη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε στο να κάψουμε και να θεραπεύσουμε τον προστάτη από το καρκίνωμα. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα και σε άλλους λοβούς, για παράδειγμα του προστάτη, όταν υπάρχει και εκεί κάποια άλλη αιστεία?
Η τεχνική αυτή δεν είναι τόσο καινούρια. Χρησιμοποιείται ήδη από την δεκαετία του 90. Mm-hmm. Είναι μια γαλλική εταιρεία η οποία εφήβρε αυτή την τεχνική, το HIFU, και χρησιμοποιούνταν για την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη αντίστοιχα με τη ριζική προστατεκτομή. Γινόταν δηλαδή θεραπεία του συνόλου του προστάτη. Mm. Στα χρόνια που βρισκόμουν στο Παρίσι, συγκεκριμένα το 2005, χρησιμοποιούνταν αυτή η τεχνική σαν εναλλακτική μορφή θεραπείας, κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν για ριζική προστατεκτομή. Ήταν δηλαδή είτε υπερήλικες, είτε είχαν προβλήματα τέτοια που τους απέτρεπαν να κάνουν μια ριζική επέμβαση. Αυτή όμως η τεχνική έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Και ακριβώς η τεχνολογία για την οποία μιλάμε τόση ώρα, της σύνδεξης των εικόνων, της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερήχου, μας έχει βοηθήσει ώστε να εμφανιστεί αυτή η νέα τεχνική, η οποία μπορεί να εντοπίσει τη θεραπεία σε συγκεκριμένο σημείο. Άρα λοιπόν εντοπίζουμε την αιστεία του καρκίνου στον προστάτη και χτυπάμε ακριβώς στο κέντρο του. Ακριβώς έτσι. Βέβαια, να συμπληρώσω ότι όταν μιλάμε για εντοπισμένη θεραπεία, αυτή μπορεί να είναι σε ένα μικρό σημείο του προστάτη, focal therapy όπως λέγεται, μπορεί να είναι στον ένα λοβό του προστάτη, για να καλύψουμε και κάποια ενδεχόμενη μικρότερη αιστεία την οποία βρήκαμε στις βιοψίες. Άρα διευρυμένη θεραπεία. Μπορεί να είναι και λίγο πιο διευρυμένη ή μπορεί να είναι και σε μεγαλύτερο τμήμα του προστάτη. Από τη στιγμή που αφήνουμε 5 με 10% προστατικού παρεχήματος χωρίς θεραπεία, θεωρείται πάντα εντοπισμένη θεραπεία. Το κέρδος όμως είναι να εστιάσουμε όσο το δυνατόν σε μικρότερη αιστεία την οποία αποδείξαμε ότι αντιστοιχεί στο καρκίνωμα. Εκεί θα αποφύγουμε και όλα τα προβλήματα που έχουμε με τις ριζικές επεμβάσεις. Γιατρέ, πολλοί μπορεί να ανησυχήσουν και να πούν ότι εφόσον αυτή η μέθοδος είναι τόσο δυνατή και ισχυρή ώστε να αντιμετωπίσει τα καρκινικά κύτταρα που προκαλούν τον καρκίνο στον προστάτη, ποιος μας βεβαιώνει ότι τα γύρω υγιή κύτταρα θα μείνουν ανέπαφα? Είναι τέτοια τεχνική που δίνει πολύ μεγάλη ακρίβεια χιλιοστού, στο σημείο όπου πηγαίνει και εστιάζεται η θεραπεία. Εφαρμόζεται τώρα, δηλαδή μόνο εκεί που εμείς επιθυμούμε. Ακριβώς. Αυτό γίνεται και γι' αυτό ονομάζεται ρομποτικό HIFU. Μπαίνει για άλλη μια φορά η λέξη ρομποτική, γιατί ένα σύστημα υπολογιστών μας επιτρέπει τις εικόνες που βλέπουμε να εντοπίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια πού θα γίνει η θεραπεία, και αυτό το ελέγχουμε σε ζωντανό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής αυτής επέμβασης, βλέπουμε το αποτέλεσμά της και προχωρούμε ή αλλάζουμε τα δεδομένα αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε. Άρα, λοιπόν, εάν σας ζητούσα να μου απαριθμίσετε τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, ποια θα ήταν? Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι αποφεύγουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε με τις ριζικές θεραπείες. Επαναλαμβάνω, το θέμα της ακράτειας και το θέμα της αισθητικής δυσλειτουργίας σχεδόν εξαφανίζονται με αυτή τη νέα τεχνική. Επομένως, λοιπόν, έχουμε διατήρηση της ποιότητας ζωής στον ασθενή. Του δίνουμε πίσω τη ζωή του πρακτικά. Είναι ακριβώς έτσι. Ασθενείς οι οποίοι υποβλήθησαν σε αυτή την επέμβαση, την ίδια μέρα μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους και δεν νιώθουν απολύτως τίποτα. Δεν έχουν υποβληθεί σε κανενός είδους επέμβαση. Ακριβής θεραπεία, γιατρέ, του εντοπισμένου καρκίνου είναι κάτι το οποίο βεβαίως το συζητήσαμε, νομίζω, εκτενώς, αλλά αξίζει να αναφερθεί, μιας και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τρίτο σημείο, στο οποίο θα ήθελα λίγο να δώσουμε βαρύτητα, είναι η δυνατότητα άλλων θεραπευτικών επιλογών στο μέλλον. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Επειδή δεν έχουμε παρέμβει χειρουργικά, μπορούμε να παρέμβουμε με άλλο τρόπο εφόσον χρειαστεί? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η εντοπισμένη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη έρχεται να καλύψει ένα κενό. Το κενό είναι το εξής. Έχουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα καρκίνωμα μικρό, όχι επιθετικό, τους οποίους έχουμε σε ενεργό παρακολούθηση, και έχουμε αυτούς οι οποίοι θα υποβληθούν σε μια ριζική επέμβαση, τη ριζική προστατεκτομή. Ενδιάμεσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν μιας θεραπείας η οποία δεν χρειάζεται να είναι τόσο επεμβατική όσο η ριζική προστατεκτομή. Εκτιμούμε ότι αυτή είναι περίπου το 15 με 20% των ασθενών. Δεν είναι λίγοι, είναι μεγάλο ποσοστό ασθενών.
Με αυτή λοιπόν την εντοπισμένη θεραπεία καλύπτουμε αυτή την ανάγκη. Τώρα, όταν οι ασθενείς αυτοί συνεχίζουν να παρακολουθούνται και με μαγνητική τομογραφία αλλά και με βιοψίες. Γιατί ο καρκίνος του προστάτη σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζεται σαν μια χρόνια πάθηση, mm-hmm. από την οποία ο ασθενής δεν θα πεθάνει, μπορεί όμως μετά από μια πρώτη θεραπεία να την ξαναβρει μπροστά του. Αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί μπορούμε είτε να επαναλάβουμε την εντοπισμένη θεραπεία σε μια καινούργια αιστεία η οποία αναπτύσσεται, άρα να κάνουμε δεύτερη φορά χάιφου, τρίτη φορά χάιφου, αλλά αν δούμε ότι τα πράγματα διαφέρουν, ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα καρκίνωμα το οποίο είναι πιο επιθετικό και εξελίσσεται, μπορούμε να προτείνουμε μια χειρουργική επέμβαση. Δεν μας κόβει δηλαδή τους δρόμους για μια επέμβαση πιο ριζική, η οποία θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Τώρα, υπάρχουν περιορισμοί για την εφαρμογή αυτής της θεραπείας, προϋποθέσεις να το πω έτσι καλύτερα. Κάθε ασθενής ο οποίος μπορεί να υποβληθεί σε ραχιαία ή γενική αναισθησία είναι υποψήφιος για αυτή τη νέα μορφή θεραπείας του καρκίνου του προστάτη. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθόλου τομές, ότι όλη η θεραπεία γίνεται διορθικά, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που γίνεται η βιοψία του προστάτη, συντελούν στο να μπορούμε να την προτείνουμε σε όλους τους ασθενείς. Mm-hmm. Τώρα, οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι είναι δύο κατηγορίες. Πρώτον, οι ασθενείς οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν ένα μικρό εντοπισμένο καρκίνωμα το οποίο δεν είναι επιθετικό, μιλάμε περίπου για 15 με 20% των ασθενών, αλλά είναι και μια άλλη μεγάλη κατηγορία ασθενών οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε εξωτερική ακτινοβολία σαν λύση ριζικής θεραπείας του καρκίνου του προστάτη και έχουν υποτροπή του καρκίνου. Σε αυτούς τους ασθενείς σήμερα δεν έχουμε να προτείνουμε σχεδόν τίποτε παρά μόνο μια φαρμακευτική αγωγή η οποία θα παρατείνει τη ζωή τους. Δεν έχουμε όμως λύση με σκοπό την ίαση. Αυτή ακριβώς ομάδα ασθενών που είναι υψηλού ρίσκου ασθενείς γιατί ήδη έχουν υποβληθεί σε μια ριζική θεραπεία είναι υποψήφοι για αυτή την εντοπισμένη θεραπεία η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να επιλεχθεί ακριβώς για αυτά τα άτομα. Άρα λοιπόν μπορούν να επωφεληθούν από την εντοπισμένη θεραπεία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας γιατρέ, θα ήθελα να μας πείτε πότε ακριβώς χρησιμοποιείται η ρομποτική χειρουργική προστατεκτομή με τη μέθοδο Da Vinci και αντίστοιχα δύο λόγια πάλι για να κλείσουμε βεβαίως με την μέθοδο Fusion, η οποία από ό,τι γνωρίζω είναι και, είστε και πρωτοπόροι στο κομμάτι αυτό στην Ελλάδα. Είναι γεγονός, από όσο γνωρίζουμε, ότι ξεκινήσαμε να διενεργούμε αυτή τη βιοψία Fusion στην κλινική την οποία εργαζόμαστε. Είναι μια τεχνική η οποία μας βοηθάει στη διάγνωση, μας βοηθάει και στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Mm. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα είναι υποψήφοι για μια μορφή εντοπισμένης θεραπείας. Προς το παρόν, αυτοί οι ασθενείς υπολογίζουμε ότι είναι περίπου το 15%, αλλά αξίζει να συζητήσουμε μαζί τους και να τους παρέχουμε αυτή την λύση. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι υποψήφοι είτε γιατί έχουν επιθετικά καρκινώματα, είτε γιατί είναι πολυαστιακός ο καρκίνος, πρέπει να υποβληθούν σε ριζικότερες λύσεις και οι καλύτεροι από αυτές σήμερα είναι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Νομίζω ότι γίναμε λίγο πιο σοφοί σήμερα σε ό,τι αφορά το θέμα του καρκίνου του προστάτη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καρκίνος του προστάτη. Τώρα πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί καθώς η ιατρική διαθέτει διαφορετικά όπλα για κάθε ειδική περίπτωση. Από εμάς, γεια σας.